Η οικογενειακή τραγωδία στον Ευαγγελισμό. Χθες βράδυ άφησε τη τελευταία του πνοή ο ιερέας μετά από πολύμερη μάχη στην εντατική του Βενιζελίου νοσοκομείου, ενώ πριν από λίγες μέρες έχασε τη ζωή της από κορονοϊό και η σύζυγός του. Την ίδια ώρα, ο γιος της οικογένειας εξακολουθεί να δίνει τη δική του μάχη στην εντατική του Βενιζελίου. Το χωριό θρηνεί τον τέταρτο νεκρό, ενώ ο πρώτος θάνατος ήταν αυτός της κουνιάδας του ιερέα. Κύριο, μπορώ να πω είναι να συλληπιθούμε την οικογένεια. Είναι πραγματικά μια τραγωδία. Λυπούμαστε πάρα πολύ που είχε αυτό το τέλος. Αλλά να ευχηθούμε μόνο στο γιο που είναι στο νοσοκομείο να μπορέσει να το ξεπεράσει. Βλέπετε ότι είναι μια οικογένεια ολόκληρη ξεκληρίστηκε. Ο φόβος για τον κορονοϊό κυριαρχεί εδώ στον Ευαγγελισμό, με τους πολίτες να έχουν κλειστεί στα σπίτια τους. Στο χωριό επικρατεί θλίψη μετά τον θάνατο του παπά. Επόθανε η παπαδιά, επόθανε ο παπάς, οικογενειακά πάντα πράγματα. Έπιασε ένα από την οικογένεια, δηλαδή γύρισε όλοι. Σε ο γιος στην εντατική. Ο παπάς ήταν πολύ εργατικός άνθρωπος. Πάμε καλά καθόλου και αγίοι δεν ξέρει κανείς. Τα αποτελέσματα δεν ξέρουμε. Άνθρωπος δεν μείνει. Άνθρωποι, γιατί δεν πειθαρχούμε κιόλας. Είναι τραγωδία μεγάλη. Εμείς μπορεί να κάνουμε και πάνω από 25 χρόνια μαζί. Τότε που ήμουν νέος και ξέρω εγώ, ήμουν ψάλτης μέσα στην εκκλησία. Το δράμα είναι η κοπέλα. Στα χωριά του Δήμου Μινώα Παιδιάδας εντείνεται η ανησυχία, καθώς έχουν δημιουργηθεί μικρές εστίες και με τα ενεργά κρούσματα κορονοϊού να ξεπερνούν τα 25 τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μινώα Παιδιάδας. Φαίνεται καταρχήν ότι είναι εστίες οι οποίες είναι σε ένα περιβάλλον οικείο μεταξύ τους. Μπορεί να είναι οικογενειακό, μπορεί να είναι συγγενικό. Αυτή τη στιγμή εγώ υπολογίζω ότι θα έχω καμιά 25 με 30 ενεργά. Κάθε μέρα έχουμε και κάτι καινούριο. Αυτή τη στιγμή έχω έναν αντιδήμαρχο ξανά. Είναι ο τρίτος στη σειρά που είναι στο σπίτι του σε καραντίνα. Γιατί είναι θετικός. Δεν τα τηρούν, δεν φοράνε μάσκες. Και αν φοράνε μάσκα, βλέπεις πάντα τη μάσκα και δεν καλύβει αυτό που πρέπει. Δεν τα τηρούν τα μέτρα. Βέβαια, όλος ο κόσμος ανησυχεί γι' αυτό. Δεν είναι και καλό αυτό το πράγμα. Πρέπει να φοράμε όλοι τις μάσκες και αυτά. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μινώα Παιδιάδας, τα περισσότερα κρούσματα κορονοϊού καταγράφονται στο Αρκαλοχώρι, ενώ τις τελευταίες ημέρες κρούσματα καταγράφονται και στο Καστέλι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι 4 κρούσματα κορονοϊού καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες και στο Σκλαβεροχώρι, εκ των οποίων τα 2 νοσηλεύονται σε μονάδα COVID στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Είναι πράγματα τα οποία πραγματικά μας πάνε πίσω και βλέπω ότι δεν ξέρω, ο κόσμος δεν φοβάται, δεν συμμορφώνεται. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Δεν είναι να το περνάμε έτσι εξαπαλώνων ήχων και να μην δίνουμε μεγάλη σημασία. Και πρέπει να προσεύχομαι και να σκεφτόμαστε τους συνανθρώπους μας. Δεν είναι μόνο να μην μολυνθούμε εμείς, είναι και να μην μολύνουμε εμείς κάποιους άλλους. Μετά τους ασκούς στον Ευαγγελισμό, το Αρκαλοχώρι και την Γαρίπα, το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ θα βρεθεί την ερχόμενη Τρίτη στο Καστέλι για τη διενέργεια rapid test στους κατοίκους.